586,94 ευρώ σε κάθε οικογένεια της οποίας η πληγήσα κατοικία είναι η κύρια για την κάλυψη των πρώτων αναγκών τους, ενώ εκτός από αυτό το ποσό οι οικογένειες που υπέστησαν ζημιά και είναι πολύτεκνες ενισχύονται με επιπλέον 586,94 ευρώ. Επίσης, επιπλέον τώρα οικονομική ενίσχυση με το ίδιο ποσό λαμβάνουν οι πληγήσεις οικογένειες για κάθε μέλος τους που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες και επιδοτείται από την πρόνοια. Επίσης, από το Υπουργείο δίνεται οικονομική ενίσχυση ύψους 5.869 ευρώ κατά νοικοκυριό για την επισκευή κύριας οικίας ή αντικατάσταση οικοσκευής για την κύρια οικία και οικονομική ενίσχυση 4.402 ευρώ δίνεται σε άτομα που υπέστησαν αναπηρία 67% και άνω από τραυματισμό. Η καταβολή των ανωτέρων αποζημιώσεων θα αφορά και στη δεύτερη κατοικία και θα είναι ακατάσχετες. Εν τω μεταξύ, να πούμε, Νίνα, ότι συνεχίζεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων από τους πυρόπληκτους της Αττικής για τη χορήγηση του έκτακτου εφάπαξ επιδόματος. Όπως έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στις 23 και 24 Ιουλίου σε Ραφίνα, Μαραθώνα και Κινέτα. Οι αιτήσεις υποβάλλονται από τις 8 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στο Πνευματικό Κέντρο Αθήνας, στο κλειστό γυμναστήριο του Μαραθώνα, στα ΚΑΠΗ Κινέτας και στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Η υποβολή των αιτήσεων θα συνεχιστεί έως και τις 30 Οκτωβρίου του 2018. Και να περάσουμε στις συντάξεις του Σεπτεμβρίου. Να πούμε λοιπόν ότι όλοι ασφαλισμένοι στο ενιαίο φορέα κοινωνικών ασφαλίσεων θα αρχίσουν να πληρώνονται τις συντάξεις από τις 30 Αυγούστου και συγκεκριμένα το Δημόσιο, το ΙΚΑ και το ΝΑΤ θα καταβάλουν την 5η 30 Αυγούστου τις συντάξεις, ενώ για την ίδια μέρα θα καταβληθούν και οι συντάξεις των υπολείπων ταμείων του Υπουργείου Εργασίας, καθώς και οι προσωρινές συντάξεις των ενόπλων δυνάμεων, των σωμάτων ασφαλείας και του πυροσβεστικού σώματος. Τώρα, οι πρώην ΟΑΕ και ΟΓΑ θα καταβάλουν τις συντάξεις τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου του 2018, ενώ το ΕΤΑΕΠ θα καταβάλει τις επικουρικές συντάξεις την Τρίτη 4 Σεπτεμβρίου. Και να πάμε και στο επίδομα, στις προσλήψεις για το πρόγραμμα της κοινοφελούς εργασίας. Άρχισε λοιπόν η διαδικασία υποβολής αιτήσεων και θα λήξει στις 20 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα του ΟΑΕΔ και είναι ηλικίας άνω των 18 ετών για 30.333 θέσεις πλήρους απασχόλησης και για χρονικό διάστημα 8 μηνών στο πλαίσιο της δράσης προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινοφελούς χαρακτήρα, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και της κατάρτισης σε δήμους, περιφέρειες και κέντρα κοινωνικής πρόνοιας. Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στην ιστοσελίδα του οργανισμού στο www.oaf.gr στο πεδίο υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης και γίνεται από χρήστες πιστοποιημένους στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της διαδικτυακής πύλης του ΟΑΕΔ με την εισαγωγή των κωδικών πρόσβασης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν μία μόνο ειδικότητα τοποθέτησης από τις αναφερόμενες στη σχετική λίστα της δημόσιας πρόσκλησης. Και τώρα να πάμε, Νίνα, στο οικογενειακό επίδομα και στην τρίτη δόση. Είναι λοιπόν και πάλι διαθέσιμη η ηλεκτρονική πλατφόρμα υποβολής αίτησης Α21 στον ΟΠΕΚΑ για το επίδομα παιδιού για δικαιούχους που δεν υπέβαλαν αίτηση έως τις 20 Ιουλίου. Η τέταρτη δόση του επιδόματος, που αντιστοιχεί στους μήνες Ιούλιο και Αύγουστο, θα καταβληθεί στις 25 με 27 Σεπτεμβρίου σε όλους όσοι θα έχουν υποβάλει δήλωση Α21 και θα έχουν εγκαθαρισμένη φετινή φορολογική δήλωση έως τις 20 Σεπτεμβρίου του 2018. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι προσβάσιμη από τις ιστοσελίδες του ΟΠΕΚΑ
και της ΙΔΙΚΑ. Και να κλείσουμε με το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Εδώ να σε διακόψω το θέμα του οικογενειακού επιδόματος. Δεν είναι κάποια προθεσμία, δεν χάνουν οι άνθρωποι. Όχι, είναι ανοιχτή πάντα. Ναι, ακριβώς. Οποτεδήποτε. Όσο καθυστερούν, θα καθυστερήσουν να πληρωθούν. Θα καθυστερήσουν την πληρωμή τους. Και να κλείσουμε με το ηλεκτρονικό εισιτήριο. Τέλος λοιπόν μπαίνει στο ηλεκτρονικό, στο χάρτινο ηλεκτρονικό εισιτήριο μειωμένου κομίστρου από την 1η Οκτωβρίου. Αυτό σημαίνει ότι οι δικαιούχοι μειωμένου κομίστρου, όπως είναι τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών, φοιτητές, σπουδαστές, πολίτεκνοι και νέοι έως 18 ετών, καλούνται να εκδώσουν προσωποποιημένη ηλεκτρονική κάρτα. Σε ματιάσαμε. Αντρέα, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα, καλή συνέχεια. Σε ευχαριστούμε πολύ για τις χρηστικές πληροφορίες. Λοιπόν, και πάμε τώρα στην Ραφίνα, στον Γιώργο Καριωτάκη.